καν και έραμε για τη λιώτρηση. Απίστευτο και όμως πραγματικό. Λόγω οικονομικής αδυναμίας, η ΔΕΙΑΗ πετά τον μπαλάκι στους δημότες για την επισκευή γεώτρησης ύψους 7.200 ευρώ, καθώς ο κόστος κρίνεται σε αυτή τη φάση απαγορευτικό, όπως αποκαλύπτει η Νέα Κρήτη. Από τα λεγόμενα της ΔΕΙΑΗ, με έβαλε στην ουσία να προσπαθήσω να τα μαζέψω τα χρήματα από τους χωριανούς μου. Με αποτέλεσμα, εάν θέλουμε να φτιαχτεί, ότι πρέπει να μαζέψω το οικονομικό ποσό από τους χωριανούς μας, το οποίο θα κατατεθεί στη ΔΕΙΑΗ έναντι λογαριασμού τους ή επιπιστώσεις των λογαριασμών τους. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να απευθύνομαι εγώ στους χωριανούς μας, να τους λέω σαν ελεημοσύνη, σαν έρανο. Ούτε ένας δεν περισσεύει από κανένα μας το χωριό. Γιατί είναι τζίμα γκάβα. Όλα, όλα τα πράγματα είναι δήμα γάβα με τη σύνταξη που παίρνουμε. Αρνητικό, τι πώς θα το σχολιάσω. Είναι αυτά πράγματα να γίνονται. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος όταν θέλει να αναλάβει μία δουλειά για τα κοινά, πρέπει ή να κάνει τη δουλειά του ή να κάθεται σπίτι του, να κοιτάζει τα κοπέλια του, να μαγειρεύει, δεν ξέρω αν πλύνει και κάνα πιάτο της γυναίκας του. Μα θα έρθουν οι εκλογές τώρα σε λίγο και θα έρθουν εδώ. Και τότε τα πούμε. Οι όποιες προσπάθειες του Προέδρου του Δημοτικού Διαμερίσματος Σταυρακίων προς τη ΔΕΙΑΗ προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα με το αρδευτικό νερό έπεσαν στο κενό, καθώς όπως υποστήριξε, έλαβε την απίστευτη απάντηση από τη ΔΕΙΑΗ. Μαζέψτε τα χρήματα μόνοι σας και όποιος από το χωριό βάλει χρήματα θα του τα ξεπέσουμε από το λογαριασμό νερού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει έρανος ώστε να συγκεντρωθεί το επίμαχο ποσό για την αποκατάσταση της ζημιάς γεώτρηση, εξέλιξη η οποία έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στο χωριό, το οποίο έχει μείνει χωρίς νερό άρδευσης εδώ και έναν μήνα. Με αποτέλεσμα να είναι το χωριό διχασμένο. Άλλοι να λένε ναι, θέλουμε να βοηθήσουμε, άλλοι λένε ότι δεν είμαστε Ουγκάντα. Δεν είμαστε αυτοί που θα πάμε σε κάποιες τριτοκοσμικές χώρες και αν είναι δυνατόν μια ΔΕΙΑΗ να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα ποσό των 7.200 ευρώ που θέλει αυτή η γεώτρηση για να φτιαχτεί. Ντροπή δεν είναι. Αφού βάλουν χαρά τα δόντια και εκεί για ο Δήμος. Δεν μπορεί να μας δώσει λεφτά να φτιάξει την γεώτρηση. Αν δώσουν τη σύνταξη, μπορεί να δώσει για ένα 50 ευρώ, δεν δώσουν τίποτα. Εγώ βάζω 50 ευρώ, όποιος θέλει. Πόσα να βάλω. Και μου φαίνεται κοροϊδία να πληρώσουμε από την τσέπη για να έχουμε νερό. Αφού πληρώνουμε λογαριασμούς. Το άλλο. Αυτή η κατάδεια. Ο έρανος για την επισκευή της γεώτρησης έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς καλούνται πρόθυμοι πολίτες να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λύσει η ΔΕΙΑΗ στην παρούσα φάση, καθώς αδυνατεί να επισκευάζει γεωτρήσεις άρδευσης σε περίπτωση ζημιάς. Έχει βγάλει απόφαση η ΔΕΙΑΗ ότι αδυνατούν οικονομικά να φτιάξουν γεωτρήσεις άρδευσης. Και το μεγάλο πρόβλημα της συγκεκριμένης γεώτρησης είναι ότι κάνει οικονομία στο νερό ίδρευσης. Πρωτοφανές περιστατικό με τους πολίτες να έχουν βγάλει ήδη τα συμπεράσματά τους.